ό,τι έγινε, έγινε, να είναι καλά τα παιδιά. Εγώ του συγχωρώ, σου μιλάω πολύ ειλικρινά. Συγχωρείτε. Τι θες να κάνω. Να κάνω κακίες και έκθρες. Του συγχωρώ. Τι να κάνω. Έζησε πάνω από 2 μήνες ομηρίας. 3 άτομα έχουν συλληφθεί για την απαγωγή του γνωστού επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίση. Μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα. Φέρεται ότι συμμετείχε στην παρακολούθηση πριν από την απαγωγή και ότι έβρισκε τα κινητά τηλέφωνα μιας χρήσης με τα οποία πραγματοποιήθηκαν οι επικοινωνίες. Έχω στεναχωρηθεί από τη μία που είναι μια γυναίκα που έχει λογικά θα έχει και παιδιά που διάκουσα. Είναι κρίμα από τώρα η κοπέλα να, να αφήσει την οικογένειά της. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μπλέκτηκε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί και εγώ παιδιά έχω και καταλαβαίνω. Λίγα 24 ώρα μετά την απαγωγή του, ο επιχειρηματίας Γιώργος Κυπαρίσης προσπαθεί να επιστρέψει στην κανονική του ζωή. Στη δουλειά του. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορεί να ξεχάσει όλα όσα πέρασε. Τους 2 μήνες αυτό σκεφτόμουν. Θα πάρουν τα λεφτά και θα με σκοτώσουν. Θα πάρουν τα λεφτά και θα με σκοτώσουν. Γι' αυτό και τους ευχαρίστησα που είπα κάτι. Ευχαριστώ που δεν με καθαρίσατε κιόλας. Γιατί μπορεί να με καθαρίζανε και να ήμουν αγνοούμενος. Η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει και τους υπόλοιπους απαγωγείς.